δεν υπάρχουν όρια στο διάστημα. Σε αυτό το απέραντο σύμπαν, εγκύτεροι γείτονές μας είναι τα σώματα του ηλιακού συστήματος. Μοιραζόμαστε την ίδια προέλευση και το ίδιο πεπρωμένο. Το ηλιακό μας σύστημα δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια από ένα γιγάντιο νέφος αερίων. Είναι ειρωνικό πως ίσως μια θερμοπυρηνική έκρηξη ενός σκοτεινού αστέρα ήταν η άμεση αιτία της δημιουργίας μας. Η τεράστια δύναμη της έκρηξης ίσως διατάραξε την υπάρχουσα ισορροπία του αρχαίγονου νέφους αερίων, προκαλώντας την κατάρρευση της ύλης προς το κέντρο του, δημιουργώντας ένα νέο αστέρι, τον ήλιο, και ένα μικρό ποσοστό της ύλης που κατέρρευσε δημιούργησε την ποικιλία των πλανητών που υπάρχουν σήμερα. Είμαστε με άλλα λόγια από μινάρια της γέννησης του ήλιου μας. Οι πλανήτες γεννήθηκαν μέσα στο περιστρεφόμενο δίσκο που απέμεινε όταν δημιουργήθηκε το μητρικό μας άστρο. Οι βραχώδεις πλανήτες δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα, ενώ οι μυστηριώδεις αέριοι γίγαντες πιο μακριά. Αργότερα, όταν ένας βίαιος άνεμος διαλυμένων ατόμων άρχισε να φυσάει από τον ήλιο ή ίσως από κάποια γειτονικά άστρα ή κάποιον υπερκενοφανή αστέρα, μόνο οι μεγάλοι πλανήτες μπόρεσαν να διατηρήσουν τον αέριο μανδύα τους και τα τελευταία υπολείμματα αραιού νέφους αερίων παρασύρθηκαν μακριά. Έτσι, στο βασίλειο των ουρανίων σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος υπάρχουν βραχώδεις κόσμοι και γιγάντιοι αέριοι πλανήτες. Αν και το ηλιακό μας σύστημα μας επιφυλάσσει σίγουρα και άλλες εκπλήξεις, το Hubble στρέφει το βλέμμα του και προς άλλα άστρα αναζητώντας πλανητικά συστήματα. Οι αστρονόμοι έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση ζωής και σε άλλα μέρη του σύμπαντος. Το πρώτο βήμα είναι η αναζήτηση παρόμοιων με τη Γη πλανητών. Το 2001 το Hubble έκανε την πρώτη άμεση παρατήρηση ατμόσφαιρας ενός πλανήτη άλλου συστήματος, προσδιορίζοντας μερικώς την σύνθεσή της. Η ανάλυση της χημικής σύστασης των ατμοσφαιρών των πλανητών άλλων συστημάτων κάποια μέρα θα μας επιτρέψει να εντοπίζουμε τα σημεία ύπαρξης ζωής πέρα από τη Γη. Όλα τα ζωντανά όντα αναπνέουν και αυτό αλλάζει την σύσταση της ατμόσφαιρας με τρόπο εύκολα ανιχνεύσιμο. Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλά πλανητικά συστήματα παρόμοια με το δικό μας γύρω από άλλα άστρα στον γαλαξία μας. Ο κύκλος γέννηση, ζωή, θάνατος και αναγέννηση των άστρων συνεχίζεται αέναα. Άστρα γεννημένα από αέρια και σκόνη λάμπουν για εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, πεθαίνουν και επιστρέφουν με τη μορφή αερίων και σκόνης για να δημιουργήσουν νέα άστρα. Τα υποπροϊόντα της διαδικασίας αυτής δημιουργούν πλανήτες και τα χημικά στοιχεία που κάνουν εφικτή την εμφάνιση ζωής. Έτσι, στην απεραντοσύνη του διαστήματος, αιώνια συνεχίζεται η παλήρια και η άμποτης της ζωής.